Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα τεχνολογικό vlog και δεν έχω ισιού στο μαλλί μου. Δεν πειράζει όμως, γιατί σε αυτά τα βίντεο δεν μπαίνετε για να δείτε την ομορφάδα μου, αλλά για να δείτε αυτά που σας παρουσιάζω. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με την Trust, για μία ακόμη φορά, το μεγάλο χορηγό του καναλιού και υποστηρικτή του καναλιού, θα σας μιλήσω για δύο πράγματα. Βασικά για ένα, το άλλο πράγμα είναι το δωράκι σας. Γιατί όπως ξέρετε, η Trust φροντίζει εμάς, αλλά φροντίζει και εσάς. Έτσι λοιπόν θα μιλήσω για το GXT288 Racing Wheel της Trust. Ναι, όπως γνωρίζετε πολλοί από εσάς, δεν φημίζομαι για το πόσο καλός είμαι στα racing. Έτσι λοιπόν μίλησα με την Trust και τους είπα, παιδιά, έχω πρόβλημα με τα racing. Τα review με κυνηγάνε. Μου λένε πώς κάνεις racing οι viewers μου με έτσι όπως παίζεις. Δεν σ' αντέχουμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάνε κάτι. Έτσι λοιπόν η Trust με εμπιστεύτηκε και μου έστειλε το συγκεκριμένο μοντέλο GXT288, το οποίο εκτός από για PC, να αναφέρω ότι γίνεται και για PS3. Και γιατί είναι καλό αυτό, διότι πολλοί από εσάς μπορεί να μην έχετε την τελευταία κονσόλα της Sony, έχετε την προηγούμενη όμως και παίζετε racing. Αυτά είναι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τα βασικά. Όταν μου ήρθε λοιπόν αυτό το τεράστιο κουτί, και όπως βλέπετε η συγκεκριμένη παρουσίαση γίνεται χωρίς να φαίνεται η τιμονιέρα εδώ πέρα, γιατί η συγκεκριμένη τιμονιέρα, όπως όλες και οι υπόλοιπες, σε σχέση βέβαια με τις υπόλοιπες είναι πιο μικρή, θα μου κάλυπτε όλο το πρόσωπο. Και έχω βάλει την κάμερα ήδη πάνω, θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Τοποθέτησα λοιπόν, αφού το άνοιξα το κουτί, τοποθέτησα την τιμονιέρα μπροστά μου, πήγα στην άκρη το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, έκανα τη σύνδεση η οποία ήταν πανεύκολη, με USB φυσικά, και τοποθέτησα τα υπέροχα πετάλια κάτω. Φιλική συμβουλή, μην το παίζετε με παπούτσια, ειδικά αν φοράτε μεγάλο νούμερο παπούτσι. Βγάζετε τα ποδαράκια σας, βάζετε τις καλτσούλες σας και παίζετε. Και είναι υπέροχα. Η τιμονιέρα στερώνεται jet. Υπάρχει πολύ καλή αντοχή και η ποιότητα της κατασκευής είναι εξαιρετική. Υπάρχουν όλα τα παιχνίδια που έπαιξα, δεν μου εμφάνισε κανένα πρόβλημα. Απευθείας έγινε ο συγχρονισμός και μπήκα και βγήκα κατευθείαν νικητής. Μάλιστα στα επόμενα racing video να ξέρετε ότι θα χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη τιμονιέρα, οπότε μην ανησυχείτε, θα αρχίσετε να βλέπετε και ποιοτικό gameplay στα racing μας. Συγγνώμη για όλα τα racing review που έκανα μέχρι στιγμής και δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά όσο τα προηγούμενα. Λοιπόν, μετά από αρκετό διάστημα που τη χρησιμοποιούσα, η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω το βίντεο νωρίτερα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορείς να κάνεις νωρίτερα το βίντεο αν δεν έχεις λιώσει αρκετά. Και με αφορμή το διάστημα το οποίο ήμουνα κάπως πιο χαλαρός από όλα τα άλλα που είχα να κάνω, αποφάσισα να λιώσω στα racing. Επίσης, όπως έχω πει, η Trust σέβεται τον budget gamer. Τι εννοώ, το συγκεκριμένο κόστος της τιμονιέρας είναι αρκετά χαμηλό για τιμονιέρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορείς να την πάρεις, όπως ξαναείπα, είναι 2-1 τιμονιέρα, είναι και για κονσόλα το PS3 και για PC, οπότε την κουμπώνεις πάνω, αν έχεις αυτά τα δύο πράγματα, έχεις μια τιμονιέρα για όλα. Όπως βλέπουμε υπάρχουν κουμπάκια ειδικά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε είτε για τα macros είτε για οτιδήποτε άλλο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Ακόμα και κουμπιά τα οποία μπορείς να παίξεις και να τα χρησιμοποιήσεις σε χειριστήριο. Why not? Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι δεν θα το πρότεινα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά why not? Γιατί όχι ρε φίλε, χρησιμοποιείς την τιμονιέρα να παίξεις fighting, το οποίο μπορείς να το κάνεις με τα κατάλληλα macros. Τι άλλο να πω, γενικά τα προϊόντα της Trust με έχουν φέρει ικανοποιημένο, δεν το λέω αυτό επειδή είναι συνεργάτες μου, ξέρω ότι εδώ στο κανάλι τα σωστά πράγματα λέγονται και τα λάθος λέγονται. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω την καρεκλάρα μου, έβαλα για τη μονιέρα και πήγα τσίτα τα γκάζια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πραγματικά, δηλαδή η ανταπόκριση που είχε τη μονιέρα με το παιχνίδι μου έκανε φοβερή εντύπωση. Το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως καταλαβαίνετε, έχει κυκλοφορήσει αρκετό καιρό πριν, διότι όπως είπαμε υποστηρίζει και PlayStation 3, αλλά αυτό δεν έχει να λέει το γεγονός ότι η εταιρεία έφτιαξε ένα
μια τιμονιέρα η οποία λειτουργεί και σε κονσόλα και σε χειριστήριο, εγώ το θεωρώ, και σε PC, χειριστήριο, το θεωρώ μια πάρα πολύ καλή επιλογή, διότι βοηθάει τον κόσμο να κάνει adapt. Δεν έχουν όλοι τις τελευταίες κονσόλες, δεν έχουν όλοι χρήματα να αγοράσουν, να δώσουν τα πάντα. Αλλά η Trust βρίσκεται εδώ και σας το παρέχει. Όπως είπα, το γεγονός ότι έπιασα τιμόνι στα χέρια μου μετά από πολλά χρόνια, και δεν μιλάω για τιμόνι αυτοκινήτου, μιλάω γενικά τιμόνι, πήγε πένα. Ξέρω, είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το πρωινό. Ναι, πεινάω. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το συγκεκριμένο προϊόν, διότι μου με έκανε να διασκεδάσω τα racing. Όχι πως δεν τα διασκέδασα, έχω κάνει πολλά review racing και εξαιρετικά παιχνίδια. Αλλά το να παίζει racing με τη μονιέρα και... Ορίστε, κόλλησα τώρα γιατί δεν μπορώ. Τα έχω και μπροστά μου κιόλας, τα διαβάζω αυτά που έχω γράψει. Τιμονιέρα, πεντάλ, ring, ring. Ταχύτητες. Το μόνο που έλειπε είναι ένα χειρόφρενο. Εντάξει, ναι. Η σχέση μου με τα αμάξια, καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετική. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Να πω επίσης ότι είπα ότι είναι budget gaming. Είπα ότι κάνει πολύ καλό adaptability με όλα τα racing που υπάρχουν. Τουλάχιστον όσα έχω παίξει εγώ δεν μου έβγαλε κανένα πρόβλημα συγχρονισμό. Συνδέθηκε και μπήκε κατευθείαν. Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Να πω μάλλον ότι αφού καθίσατε να σας μιλήσω για τα racing, και αυτό ψηφίσατε κιόλας, γιατί είχαμε βάλει σελίδα στο Facebook τη δικιά μου. Είχα βάλει μια ψηφοφορία ανάμεσα σε ποιο από τα δύο βίντεο να ανέβει. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, προσθέθηκε αφότου είχε γίνει το προηγούμενο review με τα ωραία σαρδαναπαλό. Τέλος πάντων. Εδώ είναι το review. Αυτό είναι. Αν είχε κάποιο πρόβλημα, ίσως. Είναι γενικό το πρόβλημα που έχουν οι τιμονιέρες, είναι με την ογκώδη τοποθέτηση. Δηλαδή, αν δεν έχετε ένα γραφείο αρκετά μεγάλο, σαν το δικό μου ή το δικό σας, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι γραφεία έχετε, καλό είναι να έχετε κάποιο γραφείο ή να την έχετε τοποθετήσει κάπου, ώστε να μπορεί να το αφαιρέσετε αυτό το κάπου μετά. Ίσως κάποιο μικρό τραπέζι να το τοποθετήσετε για να μην πιάνει χώρο στο γραφείο. Δηλαδή, η τιμονιέρα καλό είναι μετά το παιχνίδι να τα μαζεύετε και να τοποθετείτε σωστά. Δηλαδή είναι το μόνο πρόβλημα, βασικά το συγκεκριμένο πρόβλημα το έχουν όλες οι τιμονιέρες. Εκτός αν μιλάμε για τιμονιέρες που χρησιμοποιούνται μόνο σε κονσόλα, οπότε περισσότερο δεν έχουν την κονσόλα του σε ένα γραφείο. Αυτά. Λοιπόν, έχω ένα δωράκι εδώ από την Trust. Είναι το Kusan. Είναι το ποτήρι της Trust με 5000 DPI, Optimized Weight και Advanced Software. Ένα αρκετά καλό ποντίκι. Είναι co-development με την Epsilon Esports. Οπότε το συγκεκριμένο ποντίκι, όπως καταλαβαίνετε, είναι must για παιχνιδάκια esports από το Hearthstone. Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχει ποντίκι για να παίξει Hearthstone. Μέχρι πολλά άλλα γνωστά παιχνίδια όπως το Heroes of the Storm, το Overwatch και πάρα πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο ποντικάκι θα το πάρετε δώρο από την Trust για εσάς. Πώς θα το πάρετε το δώρο? Λοιπόν, κάντε subscribe στο κανάλι. Έχετε ήδη κάνει, αν βλέπετε το βίντεο. Αν δεν έχετε κάνει, καλώς ορίσατε που είδατε το βίντεο. Δεύτερον, ένα share στα social media με το hashtag Llama Trust. Θα ψάξω να το βρω. Γι' αυτό σας παρακαλώ, όταν κάνετε share, κάντε το public, ακόμα και αν δεν σας έχω φίλους, να μπορέσω να το δω. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το δω. Και αν μπορώ να το δω, δεν μπορώ να μετρήσω τη συμμετοχή. Και τρίτο, η Trust έχει πολλά προϊόντα. Το γνωρίζω, το γνωρίζετε. Η βασική μου ερώτηση είναι, που δεν είναι υποχρεωτική αυτή, αλλά θα ήθελα, τι θα θέλατε να δείτε review από το Llama Games TV και την Trust? Κάποιο συγκεκριμένο ποντίκι, κάποιο συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, κάποιο μικρόφωνο, κάποια κάμερα. Η Trust έχει απ' όλα. Εσείς αφήστε το μήνυμα και ο Μπάμπης και ο Θείος θα σας φτιάξει. Οπότε λοιπόν είπαμε, subscribe στο κανάλι, share με το hashtag Llama Trust. Μην αγχώνεστε, θα
θα το βάλω και στα σχόλια και στο description για να μην μπερδευτείτε. Σε όποιο social media θέλετε. Θέλετε Facebook, Facebook. Θέλετε Twitter, Twitter. Θέλετε Instagram, Instagram. Αλλά είναι μία η συμμετοχή, έτσι. Μπερδευόμαστε. Και μη υποχρεωτικό τρίτο βήμα. Τι πιο από τα προϊόντα της Trust θα θέλατε να δείτε review από εμένα. Το αφήνετε από κάτω. Μιλάω εγώ με την Trust και τα κανονίζουμε όλα. Αυτά λοιπόν για ένα value for money μηχάνημα, γιατί είναι μηχάνημα η τιμονιέρα η συγκεκριμένη, δεν είναι απλό peripheral, για μένα ήταν μηχάνημα και μου έκανε πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση, ήμουν πολύ excited και νομίζω φάνηκε στο βίντεο. Το giveaway ξεκινάει σήμερα 20 του μηνός Δευτέρα και τελειώνει Παρασκευή, όχι, Δευτέρα 27. Μια εβδομάδα. Όλα τα giveaway μας, εκτός από giveaway ειδικών συνθήκων, κρατάνε μια εβδομάδα. Κλασικά η κλήρωση θα γίνει με το random.org, όπως κάνουμε πάντα, και θα ανέβει και το σχετικό βίντεο. Οπότε, σας εύχομαι καλή επιτυχία, ελπίζω να πάρετε μέρος, γιατί πολλοί από σας, ειδικά όλοι εσείς που ψηφίσατε να ανέβει το συγκεκριμένο review πρώτα, σας εύχομαι και σε εσάς καλή επιτυχία. Ένα τικ παραπάνω, γιατί ήσασταν και αυτοί που ψηφίσατε. Και όποια άλλη δεν είναι τυχαία να δείτε την ψηφοφορία, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Τα λέμε στο επόμενο review. Να είστε καλά. Α, καλό χειμώνα. Τέρμα οι διακοπές. Τα κεφάλια μέσα. Have fun and good luck. Trust Gaming, φίλοι μου. It's building champions.